πρόεδρος της Ένωσης Κοινοδόχων εδώ στη Θεσσαλονίκη είπε ότι ουσιαστικά τα ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν τους συμφέρει. Και όσον αφορά το μέρος των εργαζομένων, είπε ότι οι εργαζόμενοι είναι μαζί μας και ότι βάζουν πλάτη, γιατί τα ξενοδοχεία πρέπει να μείνουν ως βιώσιμες επιχειρήσεις. Ότι ουσιαστικά μας στηρίζουν. Ισχύει αυτό, εσείς τι εικόνα έχετε και πώς είναι τα πράγματα? Καταρχήν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ξενοδοχεία, νομίζω ότι απαντάμε και μέσα στο κείμενο το οποίο σας έχουμε δώσει. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι πολλές επιχειρήσεις θα ανοίξουν. Θα αποφύγω αυτή τη στιγμή να πω συγκεκριμένα για αυτονόητους λόγους, γιατί παραμένει η διαδικασία αυτή του εκβιασμού, ξαναλέω, και ξενοδόχων και άλλων επιχειρηματιών στον κλάδο, οι οποίοι κυριολεκτικά εκβιάζουν τους πάντες, ακριβώς στη λογική ότι ανοίγω και δεν ανοίγω. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι στα ξενοδοχεία τουλάχιστον της πόλης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται κάποιες εργασίες συντήρησης, ανακαίνησης και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι εργασίες αφορούν και την δημιουργία υποδομών με βάση και τα πρωτόκολλα λειτουργίας. Τώρα από εκεί και πέρα το κατά πόσο είδε ο κύριος Μανδρίνος, είπαμε, είδατε το είπε, το κατά πόσο είδε ότι έχει την υποστήριξη των εργαζομένων, δεν γνωρίζω. Γεγονός είναι πάντως ότι το συνδικάτο μας, που καθημερινά είναι στους χώρους δουλειάς, που συζητάει με συναδέλφους, αυτό που εισπράττει είναι μια φοβερή ανασφάλεια και ένας φοβερός θυμός, ακριβώς γιατί γίνονται αποδέκτες μιας τέτοιας κατάστασης. Και βέβαια μιλάμε για ένα ακόμα μεγάλο ποσοστό, οι οποίοι παραμένουν είτε με αναστολή είτε με άλλους τρόπους στο σπίτι τους, είναι εκτός χώρων δουλειάς, που αυτοί κι αν είναι σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, οι οποίοι το τελευταίο πράγμα που θα θυμόντουσαν να κάνουν ή θα σκεφτόντουσαν να κάνουν ήταν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους στους ξενοδόχους και άλλους επιχειρηματίες. Να ρωτήσω, επειδή είναι διαλύσεις αλληλεγγύης, έχετε καθόλου αριθμό για τις απολύσεις, για τους αλληλεγγύες? Να σας πω, δεν έχουμε αριθμό συγκεκριμένο αλκοολίσεων, ούτε νομίζω ότι είναι κανείς σε θέση πλέον αυτή την περίοδο που διανύουμε να πει ακριβείς αριθμούς για τις απολύσεις, για τους ανέργους, γιατί ξανατονίζουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που έχουν μείνει εκτός εργασίας δεν είναι μόνο οι απολυμμένοι ή οι παρετημένοι ή δεν ξέρω τι, είναι εργαζόμενοι που απασχολούντουσαν μέσα από όλα αυτά τα βάρβαρα μέτρα των συμβάσεων της μιας ημέρας και δεν ξέρω τι άλλο, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι με το τηλέφωνο στο χέρι και περιμένουν να πάσα κάποια και στιγμή μια κλίση από τους εργοδότες τους για να τους πούν αν θα πάνε να εργαστούν φέτος ή όχι. Με εξαίρεση ορισμένα κάμπινγκ, ορισμένα beach bar, ορισμένες μικρότερες επιχειρήσεις όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάποια εστιατόρια κτλ. Κυρίως στις τουριστικές περιοχές, όλα τα άλλα, όλες οι άλλες επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και των περισσότερων από τα μεγάλα και γνωστά ξενοδοχεία, αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια επίσημη δήλωση και δεν έχουν κάνει και κάποια επίσημη ενημερώση ούτε προς τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεν γνωρίζουμε προφανώς αν έχουν μοιραστεί σκέψη μεταξύ των στελεχών του. Αλλά επίσημη ενημέρωση προς τους εργαζόμενους δεν έχουν κάνει. Και με αφορμή τώρα αυτή την ερώτηση, να πω και το εξής, ότι στην ίδια βεβαιότητα, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, είναι και χιλιάδες, θα λέγαμε, μικροί επαγγελματίες του κλάδου, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι προφανώς και ανησυχούν και προφανώς και προβληματίζονται για το αν θα καταφέρουν να ανοίξουν, αλλά όχι γιατί αποσκοπούν στο πώς να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία, αλλά γιατί βλέπουν ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η δουλειά στο λαιμό τους στενεύει. Άρα, κατά τη γνώμη μας, και αυτοί οι επαγγελματίες έχουν αντικειμενικό συμφέρον σήμερα να συμπορευτούν με το οργανωμένο κίνημα, να συμπορευτούν με τις ταξικές δυνάμεις, άλλωστε κοινός αντίπαλος. Σώζεται σε δύο μήνες η σεζόν, αν ξεκινήσει από τον Ιούλιο? Η σεζόν σε δύο μήνες δεν σώζεται, αλλά εμείς δεν θα το θέσουμε με τον ίδιο τρόπο που το θέτουν οι επιχειρηματίες. Έτσι, γιατί νόμος κριτήριό μας δεν είναι το αν και κατά πόσο θα διασφαλίσουν την κερδοφορία τους οι ξενοδόχοι, οι tour operators κτλ. Η σεζόν με αυτά τα δεδομένα δεν σώζεται γιατί το καταλαβαίνετε ότι ένας εποχιακά απασχολούμενος, αν θα δουλέψει μόνο για δύο μήνες για όλο το χρόνο, θα δυνατεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες και δεν το συζητάμε βέβαια για την κατοχήρωση της ασφαλιστικής του ικανότητας και άλλων τέτοιων παραγόντων.
Με αυτή την έννοια λοιπόν η σεζόν δεν σώζεται και ακριβώς με αυτό το σκεπτικό αναθέσουμε και το πολύ συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο.